21 μονάδων στις εκλογές του Οκτωβρίου μας έδωσαν μια ξεκάθαρη εντολή. Μια ξεκάθαρη εντολή για την επανεκκίνηση των έργων σε όλους τους τομείς. Για επανεκκίνηση του Δήμου. Για την εγκατάλειψη πρακτικών που άλλαξαν την πόλη μας τα τελευταία χρόνια και θέλουμε και πάλι να τη δούμε να αποτελεί ένα Δήμο πρότυπο, ένα Δήμο στολίδι. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνοδοιπόροι, συνάδελφοι, αγαπητοί συνεργάτες, βρισκόμαστε εδώ σήμερα και είμαστε αντιμέτωποι με μια εικόνα της πόλης που δεν αρέσει σε κανέναν. Όλοι γνωρίζουμε ότι θέλουμε μια τεράστια αλλαγή σε νευραλγικούς τομείς της πόλης, σε μια νοοτροπία πολλών ετών που δεν αλλάζει αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Και γνωρίζω, ναι, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο μετά από παγιωμένες πρακτικές, μετά από παγιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες, κάποιος να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά δράτω την ευκαιρία και την εντολή που μου έδωσε ο λαός της πόλης μας και που επέλεξε αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα, αυτούς τους υποψηφίους για την πόλη και μας έδωσε την εντολή του. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτήν την εντολή του Δημότη της Ηλιούπολης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω τους πάντες, όσους βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά και όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, ότι προσωπικά θα είμαι κάθετος. Κάθε φορά που θα βρίσκομαι απέναντι σε μία σειρά προκλήσεων για σημαντικές αλλαγές που θα είναι δύσκολες, εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου που ορκίστηκαν σήμερα και τους είδατε, θα έχουμε στο μυαλό μας τους δημότες. Θα έχουμε στο μυαλό μας τα παιδιά. Τα παιδιά που αναζητούν ένα δικό τους καταφύγιο στα πάρκα και στις παιδικές χαρές μας, τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους ανθρώπους με αναπηρία. Και δηλώνω αποφασισμένος μέχρι εκεί που δεν πάει, ότι η πόλη μας αλλάζει και η πόλη αυτή, η Ηλιούπολη, δεν ανήκει σε κανένα. Μπράβο! Μπράβο! Γιατί, φίλες και φίλοι, είμαστε όλοι περαστικοί από εδώ. Είμαστε όλοι περαστικοί, αλλά πρέπει να ενδιαφερθούμε να μην είμαστε απλά περαστικοί, αλλά να αφήσουμε και κάτι θετικό για τον επόμενο, για τις επόμενες διοικήσεις. Και εμείς, αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα αφήσουμε πολλά. Σας το εγγυώμαι και σας το υπόσχομαι με την απαρχή της τροκομοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι υπόσχεση ζωής. Και για όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα και πραγματικά μας θυμάτε, γιατί έχετε κατακλείσει αυτή την αίθουσα για μια ακόμη φορά με την παρουσία σας. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε μια διαφορετική επικοινωνία Δήμου και Δημότη και Δημοτών. Ο Δήμος δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τους δημότες, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Οι δημότες είναι ο Δήμος και ο Δήμος είναι οι δημότες και σε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων θα σας ήθελα όλους αρρωγούς. Όλους αρρωγούς και όλους τους συναδέλφους από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να μας κρίνετε, αγαπητοί συμπολίτες, και να είστε οι πιο αυστηροί κριτές της διοίκησής μας. Γιατί έτσι θα μας δώσετε δύναμη να τα αλλάξουμε όλα.